Σπύρο Γκόντα, καλώς ήλθες στην παρέα μας και καλώς μπήκες στην διαιτητική σύνταξη. Καλησπέρα, τι κάνετε? Εμείς καλά, εσύ πώς είσαι? Είμαι πολύ καλά, επιτέλους μπορώ να σας μιλάω σαν ισότιμος. Γιατί το λες αυτό, δηλαδή πριν... Είμαι κι εγώ υπερήλικας, όπως και εσείς πλέον. Όχι, όχι, αυτό εγώ δεν το δέχομαι. Εμείς είμαστε υπερήλικες και υπέρβαροι. Εσύ ούτε υπερήλικας είσαι και φυσικά δεν είσαι και υπέρβαρος. Ακόμα. Είμαι ενδυνάμει υπερήλικας και ενδυνάμει υπέρβαρος. Και να ξέρεις ότι τώρα που σταμάτησε και τη διετσία και θα αρχίσουν τα ταβέρνες, κάηκες φίλε. Λοιπόν, καταρχήν, θα ξεκινήσω από τα καλά. Τελειώνεις με τελικό και τελικό EuroCup. Και νομίζω ότι γίνεσαι ο μεγαλύτερος σε ηλικία διαιτητής που σφύριξε σε τελικό. Πραγματικότητα είναι αυτό. Λόγω και της άξης του ηλικίας έτυχε να είμαι εγώ ο μεγαλύτερος σε ηλικία διαιτητής που έχει σφύριξει ποτέ ευρωπαϊκό τελικό. Ναι. Αυτό δεν ξέρω τώρα κατά πόσο θα είναι καλό ή κακό στη συνέχεια της ζωής σου. Ελπίζω ότι σύντομα θα κάποιος θα σπάσει το ρεκόρ. Ναι. Ας ελπίσουμε στο Final Four. Τα ρεκόρ είναι για να σπάνε. Κοιτάξτε, μπορεί να το σπάσει η μοιραρά και να αρχίσει να σφυρίζει. 41 είναι ακόμα. καταρχήν πήρες την μπάλα του τελικού? Εννοείται. Α, ωραία. Να έρθουμε να μας τη δείξεις, να φωτογραφηθούμε. Φυσικά. Θα σας καλέσω. Εκτός από την μπάλα, τι άλλο κρατάς από τη διτσέ? Εκτός από την μπάλα από το τελικό. Το φιλοαγώνα φυσικά. Το γανίδι κορνίζα. Το βίντεο του αγώνα. Και την όποια αγάπη μου δείξανε οι συναδελφοί μου μετά την ανακοίνωση, γιατί οι πρώτοι που το μάθανε ήταν οι διαιτητές που διαιτέψαμε μαζί το τελικό, και στη συνέχεια το ίδιο βράδυ ενημέρωσα και τους υπόλοιπους συναδελφούς. Συνολικά... Ακόμα και εγώ δεν το είχα πάρει πριν το παιχνίδι εντελώς απόφαση, αλλά νομίζω ήταν ο καλύτερος τρόπος να σταματήσω, να παραμείνω μια χρονιά ακόμα. Δεν μου έλεγε προσωπικά κάτι επιπλέον, ούτε θεωρήσω ότι έχω να κερδίσω κάτι, οπότε νομίζω ότι αποφάσισα σωστά. Συνολικά από το πέρασμά σου από τη διαιτησία, από τα μικρά χρόνια που έπαιζες εκεί στα ανοιχτά της Ηλιούπολης μέχρι να βρεθείς να τελειώνεις στα σαλόνια του EuroCup, φαντάζομαι ότι είναι πολλές οι αναμνήσεις, καλές, κακές, και πολλοί άνθρωποι που σημάδεψαν τη διαδρομή σου. Υπάρχει κάποιος ή κάποιοι που ξεχωρίζουν? Φυσικά υπάρχουν κάποιοι και κάποιοι, κάποιος και κάποιοι που ξεχωρίζουν. Ο πρώτος, θα έλεγα, που ξεχωρίζει που με βοήθησε στην καριέρα μου ήταν ο Κώστας Ορίγας. Και ο πρώτος, ο σημαντικότερος, ο πρώτος θα έλεγα ότι ήταν ο Κώστας Οδήμου μαζί με τον Μάρκο τον Αλεφραγκή, που με είδανε από τα πολύ νεανικά μου χρόνια στην διαιτησία και με βοηθήσαν να ανέβω. Αλλά στη συνέχεια οφείλω να ομολογήσω ότι ο Κώστας Ορίγας ήταν αυτός που μου πρότεινε και με επέλεξε να είμαι στην αρχική ομάδα των διαιτητών της Ευρωλίγκα. Μου έδωσε την ευκαιρία να διαιτητεύσω αγώνες που ούτε φανταζόμουν μέχρι τότε. Ήμουνα μόλις 2 χρόνια στην Α1 και ξαφνικά βρέθηκα να σφυρίζω το Μπαρσελόνα Ρεάλ. Η συνέχεια ήταν πολύ πιο εύκολη. Θεωρώ ότι αυτό ήταν το μεγαλύτερο βήμα. Στη συνέχεια, βέβαια, και ο σημερινός διευθυντής της Ευρωλίγκα, ο Ρίτσαρντ Στόουκ, που ταυτόχρονα παλιότερα ήταν και διευθυντής διαιτησίας στη FIBA, και εκεί στη FIBA είχα αρκετά καλούς ορισμούς. 2 πανευρωπαϊκά, 1 παγκόσμιο πρωτάθλημα, κάποιους τελικούς. Νομίζω ότι αυτοί είναι οι σημαντικότεροι άνθρωποι. Να σε ρωτήσω κάτι. Φεύγεις χορτασμένος? Έχεις αποθυμένα? Κανένα αποθυμένο. Φεύγω, και αυτό είναι το μεγαλύτερη χαρά μου, ότι φεύγω απόλυτα χορτασμένος. Ήδη δεν μου λείπει καθόλου. Καλά, είναι νωρίς ακόμα. Νομίζω ότι ήταν πολύ κατασταλαγμένη απόφαση, πολύ όρημη. Την είχα σκεφτεί αρκετά και πραγματικά νιώθω ότι πρέπει να περάσω στο επόμενο στάδιο. Στους ανθρώπους που σημάδεψαν θετικά τη διαδρομή σου, δεν είδα να συμπεριλαμβάνεις τον Γιώργο Βασιλακόπουλο και ανησυχώ. Α, τώρα. Ο Γιώργος Βασιλακόπουλος είναι η μεγαλύτερη ιστορία του. Τι να πω, μπορεί να σημάδεψε θετικά με την αρνητική πλευρά, ότι από την άποψη ότι κόβοντάς με την Ελλάδα με έκανε να ηρεμήσω, να φύγω λίγο, να απομακρυνθώ λίγο από αυτήν την αντιπαλότητα που υπάρχει εδώ τα τελευταία χρόνια. Πάντοτε υπήρχε, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει ενταθεί πάρα πολύ. Νομίζω ότι αυτό στο τέλος προσωπικά μου έκανε πολύ μεγάλο καλό, γιατί ξέφυγα από όλη αυτή την ιστορία που, όπως και να το κάνουμε,
Είναι δύσκολη η κατάσταση για τους διαιτητές να αντιμετωπίζουν καθημερινά ή τέλος πάντων κάθε εβδομάδα τέτοια προβλήματα. Υπάρχει ένα ερώτημα από το φίλο το Διονύση που λέει: κύριε Γκόντα, νιώθει άγχος ένας διαιτητής σε αγώνα με γεμάτο γήπεδο και που έχει απέναντί του δύο ομάδες ή αισθάνεται απελευθερωμένος? Εντάξει, οι διαιτητές νιώθουν άγχος σε κάθε παιχνίδι. Δεν είναι μόνο τα γεμάτα γήπεδα. Τα γεμάτα γήπεδα είναι ένας επιπλέον λόγος ότι σε βλέπουν και τόσοι άνθρωποι και θα πρέπει να αποδώσει το γίνεται καλύτερα. Ένα διαιτητή, αν νιώθει άγχος πριν το παιχνίδι, φαντάζομαι ότι δεν είναι εύκολο να πετύχει μια πολύ καλή διαιτησία. Mm-hmm. Επόμενη μέρα. Μένει στο χώρο ή φεύγεις? Μέρα, από αυτά που ξέρω, γιατί μπορεί να προκύψουν και πράγματα που δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή, από αυτά που ξέρω είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα θα συνεχίσω στην Ευρωλίγκα. Αυτή είναι η διάθεσή μου και αυτή είναι τέλος πάντων τα ακούσματα που έχω. Θα συνεχίσω στην Ευρωλίγκα σαν παρατηρητή, σαν και καθηγητή διαιτησία. Ταυτόχρονα, πολύ σύντομα θα ξεκινήσω ένα διδακτορικό στην αθλητική ψυχολογία. Πολύ ενδιαφέρον. Σε ευχόμαστε τα καλύτερα γι' αυτό. Μπράβο. Να είστε καλά. Ένα κομμάτι που στον τομέα της διαιτησίας είμαστε πάρα πολύ μακριά ως απόντες. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει βοήθεια στους διαιτητές, ιδιαίτερα στους διαιτητές των μεγάλων αγώνων που το στρες και η πίεση είναι πολύ μεγάλη. Θεωρώ ότι μπορούμε να προσφέρουμε πολλά σε αυτό το κομμάτι και είναι κάτι που με ενδιαφέρει και ήδη μου προκαλεί, πρέπει να το πω, με τσιτάρει για το μέλλον. Mm-hmm. Δεν βλέπω να λες ότι θα αναλάβεις και μια εκπομπή διαιτησίας στον Over FM. Αυτό είναι με μεγάλη μου χαρά. Εννοείται ότι αν μου προτείνετε. Ωραία, τι πολύ είναι. Ωραία. Η πρόταση η γίνεται γίνει, στον αέρα. Έχει γίνει, ναι, στον αέρα. Είναι γονατιστός ήδη ο Κογκαλίδης. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην σκεφτείς πολύ, γιατί δεν μπορεί να παραμείνεις αυτή τη θέση. Αν ό,τι έχεις να κάνεις γρήγορα. Λοιπόν, νομίζω ότι ένα βράδυ με κατανυκτική ατμόσφαιρα και με αρκετή σαλάτα μπορούμε να το λύσουμε αυτό. Να γίνει το πολύ σύντομα θα συμβεί αυτό. Οφείλω να σταθέτει για την αποχώρηση από τη διαιτησία. Πολύ σύντομα θα γίνει. Επιβάλλεται. Να έρθουμε μόνοι μας ή θα είναι καλεσμένος και ο πρόεδρος, για να ξέρω. Για να υπολογίσω τα αγγλικά. Είναι βέβαιο ότι θα είναι καλεσμένος ο πρόεδρος, αλλά δεν ξέρω αν θα αποδεχτεί την πρόσκληση. Έχω και εγώ ζωηρές επιφυλάξει αυτό. Λοιπόν, Σπύρο Κόντα, να σε ευχαριστούμε. Σου ευχόμαστε από εδώ και πέρα τα καλύτερα. Θέλουμε να είσαι πάντα παραγωγικός για το μπάσκετ και για τον ελληνικό αθλητισμό. Αναφέρομαι στις σπουδές σου. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ και σας απολαμβάνω. Και να ξέρεις ότι εγώ βγαίνω και μια ώρα, βγαίνουμε έξω από το πρόγραμμα προκειμένου να χωρέσεις. Έτσι κι αλλιώς ηλικιακά δεν είμαστε και σε μεγάλη απόσταση. Είμαστε. Η μεγαλύτερη σε ηλικία που κάνουμε εμείς ραδιόφωνο, ο μεγαλύτερος σε ηλικία που σπήρξε τελικό. Α, έτσι ναι, έτσι θα... έχουμε. Okay, να πούμε όμως ότι στην ίδια ομάδα εγώ ήμουν στο παιδικό και εσείς ήμουν στο αντρικό κάποτε. Οπα, έτσι μπράβο. Διαφορά. Επιτέλους να υποθούν αλήθειες από αυτά τα μικρόφωνα. Μπαρπα Γιώργο Κογκαλίδη. Εντάξει, ο Σπύρος Γκόντας σε έκανε τελατίνη. Ένα πράγμα θα σου πω. Ο μεγαλύτερος πρόεδρος που έχω γνωρίσει είναι ο Γιώργος Βασιλακόπουλος. Μία σου και μία μου. Η συζήτηση έχει χαλάσει. Λοιπόν. Συμφωνώ απολύτως. Ηλικιακά εννοούσα εγώ. Και εγώ ηλικιακά εννοώ. Σπύρο μου, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Υγεία και δύναμη.